Μιλάτε για δύο λεπτά, μολονότι δεν προβλέπετε. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά θέλω να μιλήσω ως αυτοδιοικητικός μέχρι τις 9 του Γενάρη. Και θέλω να μιλήσω προς επίρρωση, είναι αυτό που είπε ο κύριος Βούτσης. Και για το θέμα της τροπολογίας που αφορά τα αποθεματικά της ΚΕΔΕ, για διάφορους λόγους ζητεί η ΚΕΔΕ μια διασφάλιση, την οποία η κυβέρνηση με αυτή την τροπολογία τη δίνει. Και πρέπει να τη δώσει, λόγω του ζητήματος το οποίο περνάει η χώρα. Και σταματάω εδώ. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η τροπολογία και να ψηφιστεί. Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει με αυτό που βάζει ο κύριος Θεοχάρης, το οποίο είναι υποκριτικό. Είναι καθαρά υποκριτικό. Οι Δήμοι έχουν 13 βαθμούς ελέγχου. Προσωπική μου γνώμη ότι πρέπει να υπάρχει ένας κατασταλτικός στο τέλος της χρονιάς. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να μας καρευόμαστε μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί. Το εξήγησε ο κ. Κατρούγκας, το πω λίγο πιο απλά εγώ. Πάρα πολλές υπηρεσίες, προμήθειες ή έργα δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν την προηγούμενη χρονιά. Είχαν ψηφιστεί οι πιστώσεις και δεν εκταμιεύτηκαν όλα τα ποσά. 27 του Δεκέμβρη έστειλε το Υπουργείο μία διάταξη και λέει: κάντε ανατροπή ανάληψη υποχρέωση μέχρι 31. Δεν πρόλαβαν να το κάνουν όλοι οι Δήμοι. Με το να μην γίνει αυτό το πράγμα, δεν δέχονται οι Επίτροποι, άλλος καρκίνος αυτός, έτσι, και το λέω έτσι όπως είναι, λοιπόν, δεν δέχονται να θεωρήσουν μια σειρά από εντάλματα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί στην πορεία και τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν. Με αυτή την τροπολογία που κατατίθεται, θα μπορέσουν αυτά τα έργα και οι άνθρωποι που τα κάνουν να πληρωθούν. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν κάνουμε καμία θύρα, ούτε φέρνουμε κενά δαιμόνια, ούτε καταργούμε τη διάβγεια. Νομίζω περιγράφεται αναλυτικά το πώς γίνεται αυτό το πράγμα και το γιατί πρέπει να γίνει και τι εξυπηρετεί αυτή την περίοδο που θέλει και η αγορά ρευστότητα και πρέπει κάποιοι άνθρωποι να πληρωθούν για τις εργασίες που έκαναν. Και νομίζω είναι εξυπηρέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πρέπει να γίνει δεχτή. Ευχαριστώ πολύ και για την εξαίρεση που κάνατε.